ευρωεκλογές έχουμε. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση στον πρώτο κύκλο με μια ερώτηση σε σχέση με την Ευρώπη. Να ακούσουμε το όραμα των κομμάτων σας και το δικό σας για την Ευρώπη. Τη θέση της χώρας μας επίσης μέσα σε αυτή. Και πώς τη βλέπετε, θέλετε να υπάρχει ας πούμε κοινή διακυβέρνηση, κοινός στρατός, λέω κάποια παραδείγματα που ακούγονται έντονα στην συζήτηση, ή μια πιο χαλαρή έτσι ένωση και τα έθνη κράτη να είναι αυτά που αποφασίζουν. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Στέλιο Οικονομίδη. Χρυσοστομίδη, συγγνώμη. Χρυσοστομίδη. Λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε και πριν, να σας πω, είναι το Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών και Αλλιέων, τα τρία ΚΕΚΑ, λοιπόν, ΑΚΕΛ, Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος και το ΜΑΖΙ για μια ελεύθερη Ελλάδα. Τρία κόμματα. Η Ελλάδα πρωτοπορεί και κάνει 20.000 ευρώ το παράβολο για να κατέβει στις εκλογές, ενώ σήμερα έμαθα ότι εκτός από τις 3.000 ευρώ υπάρχουν και με 1.800 ευρώ στην Αυστρία συμμετοχή. Δεν μπορεί λοιπόν, κύριε. Ο κ. Πλακίδας είναι ο καλός συνάδελφος, και ο κ. Κουκλουμπέρης. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν, κύριε Κουκλουμπέρη, όπου τους βολεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να την επικαλούνται και όπου δεν τους βολεύει να μην την επικαλούνται. Ναι. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε τη χώρα μας. Θέλουμε χώρα, όχι χώρο. Ούτε αποθήκη ψυχών, αλλά ούτε και μπαταρία της Ευρώπης. Mm. Ούτε επιθυμούμε να βλέπουμε καμένη γη και φωτιές οι οποίες καίνε επί 17 ημέρες το μεγαλύτερο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σβήνουν είτε στα σύνορα είτε στη θάλασσα. Έχει απόλυτη ευθύνη η κυβέρνηση για όλη αυτή την κατάσταση. Να μου πει κανείς, φωτογραφίζει σαν ανεμογεννήτριες, δεν τις φωτογραφίζω εγώ, τις φωτογραφίζετε όλοι σας. Έτσι. Επίσης, δεν θέλουμε να καταργεί η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Πουλακίδα, να καταργεί την ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαφάνεια με τα τιμήματα που τα φαντς παίρνουν τα σπίτια των συμπολιτών μας. Και αυτό το έχουν κάνει. Και εσείς τουλάχιστον εδώ στο Κόντρα το έχετε αναδείξει. Έγκαιρα. Λοιπόν, αυτό κάνουν με μια τροπολογία, ένα νόμο. Καταργούν το δικαίωμα της διαφάνειας, δηλαδή να μάθουμε με ποια τιμήματα τα φαντς, τα οποία τα χρηματοδοτούμε εμείς τα φαντς για να αγοράζουν τα σπίτια των συμπολιτών. Η κυβέρνηση τα χρηματοδοτεί. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά θέλουμε να τα αλλάξουμε. Εάν καταφέρουμε και κλέξουμε έστω έναν ευρωβουλευτή, θεωρώ ότι υπάρχουν φίλιες δυνάμεις και το έχουν αποδείξει και στην πανδημία και σε άλλες ιστορίες ότι θα είναι δίπλα στον ελληνικό λαό. Μην ξεχνάτε άλλωστε, και εδώ κλείνω για να μην μονολογώ, ότι το απέδειξαν αυτό και οι Γερμανοί ευρωβουλευτές, έτσι, και προς τιμήν τους υπήρξε το ράπισμα στην ελληνική κυβέρνηση, το οποίο είπε ότι είμαστε από τις χειρότερες χώρες σε απονομή. Ποιότητα απονομής δικαιοσύνης, είμαστε προτελευταίοι ανάμεσα. Διαφάνεια, κράτος δικαίου, δηλαδή κατά βεβαίως, και επίσης και στην ελευθεροτυπία, έτσι. Μάλιστα, ναι. Και στην ελευθεροτυπία. Αυτά τα είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κόντρα Channel, επί του πιεστηρίου, επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα ξανά στην συζήτηση με τους υποψηφίους. Η πρώτη ενότητα ήταν αφιερωμένη γενικά στην Ευρώπη. Θα εξειδικεύσουμε τώρα και θα πάμε να συζητήσουμε πιο εντελεχώς για την οικονομία, την ακρίβεια, πώς αντιμετωπίζεται σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς μπορεί δηλαδή η Ευρώπη, στην οποία είναι μέλος η χώρα μας, να συμβάλλει για να πέσουν οι τιμές και για τη γενικότερη σύγκληση. Έτσι, ακούστηκαν και στην πρώτη κουβέντα μας, τον πρώτο γύρο θέσης για την ανάγκη σύγκλησης Βορρά και Νότου. Ξεκινάω με τον κύριο Στέλιο Χρυσοστομίδη, υποψήφιο με το κόμμα ΚΕΚΑ και ΕΛ μαζί. Λοιπόν, ΚΕΚΑ και ΕΛ μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα και το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, οφείλω να τους αναφέρω όλους. Λοιπόν, ή ζούμε σε μια παράλληλη πραγματικότητα εμείς ή ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, οι τιμές, καταρχήν ο μέσος Έλληνας έχει χάσει 64% της αγοραστικής του δύναμης τα τρία τελευταία χρόνια. Ναι. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, είναι δυνατόν ένα προϊόν που πωλείται 256 ευρώ στη Γερμανία, όπου εκεί ο μέσος μισθός είναι τρεις φορές τουλάχιστον πάνω από το μέσο μισθό του Έλληνα, να πωλείται 256 εκεί και εδώ 560. Δηλαδή εδώ έπρεπε να πωλείται στη μισή τιμή από ό,τι στη Γερμανία. Για συγκεκριμένο προϊόν. Για συγκεκριμένο προϊόν πολυεθνικής. Μην την κατονομάσουμε τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, είμαστε η χώρα των που κάνουν πάρτι τα καρτέλ. Μήπως είναι χειρότερη ποιότητα, γιατί ακούστηκε αυτό το επιχείρημα. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό, διότι θα σας πω κάτι πιο απλό. Δείτε τις τιμές για τη βενζίνη. Πόσο έχει εξαθλειωθεί ο Έλληνας. Δείτε τις τιμές για την ενέργεια, για το ρεύμα. Δείτε την κιλοβατόρα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συγκρίνετε τη μόνο σας αντικειμενικά και με την Ελλάδα. Εγώ θα σας πω το εξής. Και είναι η δουλειά μου αυτή.
Όταν η τιμή του πετρελαίου έρχεται από τα 150 δολάρια αναβαρέλι, έτσι πριν 2-2,5 χρόνια. Όταν το ευρώ ήταν και ακόμα πιο αδύνατο, γιατί δύο είναι οι παράμετροι, πόσο ακριβό είναι το πετρέλαιο και πόσο είναι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Λοιπόν, τώρα λοιπόν που έχει, σήμερα πριν μπούμε στο στούντιο, ξέρετε πόσο είχε το βαρέλι, 72 ευρώ. Ξέρετε πόσο έπρεπε να πληρώνουμε τη βενζίνη, όχι ένα 85. 80 cents έπρεπε να την πληρώνουμε. Όλα τα άλλα είναι φόροι. Σας το λέω υπεύθυνα, γιατί το ευρώ τώρα είναι στο 1,08. Ενώ το ευρώ με το δολάριο ήταν στα 87 cents. Άρα λοιπόν, αυτά που σας λέω είναι υπολογισμένα. Η βενζίνη και με φόρους έπρεπε να πληρώνουν, την πληρώνουν πολύ πιο λίγο. Το ίδιο και την ενέργεια. Όταν κλείνεις τα λιγνητικά εργοστάσια και όταν φτάνεις να πληρώνεις 600% το LNG... λόγω του πολέμου, αυτή η Ευρώπη λοιπόν, θα σας πω, αυτή η Ευρώπη κατόρθωσε να κάνει οικονομική υπερδύναμη την Ρωσική Ομοσπονδία. Το μέγεθος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ξέρετε ποιο ήταν πριν τον πόλεμο, όσο της Ιταλικής οικονομίας. Αυτή τη στιγμή, αν δείτε τους δείκτες, έχουν πολύ μεγαλύτερους τζούρους, έχουν γίνει η πρώτη δύναμη στην Ευρώπη. Αλλά τι να κάνουμε, μιμηθούμε το παράδειγμα της Ρωσίας. Θέλω λίγο. Δεν λέω αυτό και ούτε λέω να παίρνουμε. Καταρχήν, λέμε μάλλον να μην στέλνουμε οπλισμό εν καιρό πολέμου. Αυτό. Και να μην αδειάζουμε τις αποθήκες με τα πυρομαχικά μας. Αυτό το λέμε και τα τρία κόμματα, το λέω και εγώ και πάρα πολλοί ίσως από το πάνελ θα το πούνε. Όπως και εσείς. Λοιπόν, τι δουλειά έχει λοιπόν η Ελλάδα να παίζει αυτό το ρόλο? Γιατί κλείνει τα λιγνητικά της εργοστάσια? Γιατί δεν ακολουθεί την πολιτική της Πολωνίας και της Γερμανίας σε αυτό το θέμα? Όπου εξακολουθούν, δείτε τις τιμές. Είναι δυνατόν να έχεις εξαθλιώσει ένα λαό, να του παίρνεις τα σπίτια και να πληρώνει αυτές τις τιμές σε ενέργεια και ηλεκτρισμό? Κύριε Σωστομίδη, ευχαριστούμε. Αυτή είναι η γνώμη μου και σας ευχαριστώ που τουλάχιστον μπόρεσα και τα είπα. Πώς θεωρείτε ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί η εξωτερική πολιτική της χώρας μέσα σε αυτήν την ένωση της Ευρώπης και σε σχέση βεβαίως με κάποιες διεκδικήσεις που έχουμε με γειτονικές χώρες, την Τουρκία? Κύριε Χρυσοστομίδη. Η προσωπική μου τοποθέτηση και εδώ στο Κόντρα, πριν από 2 χρόνια όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Α, και για τους 2 πολέμους, Ρωσία, Παλαιστίνη. Είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη παίζει το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου. Δυστυχώς το ευρωπαϊκό έδαφος πάει να γίνει για άλλη μια φορά το θέατρο επιχειρήσεων πολεμικής σύραξης. Έχουμε δει το που οδηγείται η κατάσταση. Ενεργειακά το πλήρωσε αφάνταστα, 600% να αγοράζει την ενέργεια. Αυτός είναι και ο λόγος που καταγκρεμίστηκε η γερμανική οικονομία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, διότι δεν μπορείς να ανταγωνιστείς με αυτές τις προϋποθέσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Είναι δυνατόν να αυτοκτονεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, ενεργειακά? Σας έλεγα πριν ότι κατόρθωσε η Ρωσική Ομοσπονδία και έχει γίνει η πρώτη. Αυτό εγώ δεν το περίμενα ποτέ. Είναι μια τεράστια χώρα με πολλή ξυλία, με πολύ πετρέλαιο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περίμενε κανείς αναλυτής να φτάσει να είναι, να προπορεύεται στο ευρωπαϊκό έδαφος οικονομικά. Άρα δύο είναι οι κερδισμένοι. Να μην στηριχθεί η Ουκρανία, αυτό λέτε? Ακούτε, είναι δύο οι κερδισμένοι από αυτή την ιστορία. Η μία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η άλλη είναι η Ρωσική Ομοσπονδία. Λέτε να μην στηριχθεί η Ουκρανία. Αν μας ρωτάτε εμάς, να μην στηριχθεί όταν εμείς έχουμε την απειλή, το είπατε και μόνο σας, της Τουρκίας. Συνεχίζουν και μιλάνε για γαλάζια πατρίδα. Ναι. Έρχονται εδώ και αλωνίζουν, βεβαίως. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Αδειάζουμε τις αποθήκες μας. Συζήτηση, αλλά και η Τουρκία έχει μια αναθεωρητική λογική έναντι της Ελλάδας, όπως και η Ρωσία έναντι της Ουκρανίας. Πολύ σωστά. Εμείς πρέπει να αδειάζουμε τις αποθήκες μας και να στέλνουμε οπλισμό εκεί. Και δεν έχει σημασία αν είναι οι συναλλαγές τριγωνικές ή απευθείας, αν τον στέλνουμε δηλαδή τον οπλισμό απευθείας στην Ουκρανία ή αν τον στέλνουμε μέσω Πολωνίας και Δανίας. Σημασία έχει, υφίσταται απειλή. Και να το πω πιο ξεκάθαρα, έχω και τον δικηγόρο απέναντί μου, αλλά και τον εξαίρετο συνάδελφο και όλους σας. Απειλείται το Βέλγιο ή η Ελβετία ή καμιά από αυτές τις χώρες? Όχι. Η Ελλάδα, κάποιος είπε πριν ότι τα σύνορα της Ευρώπης είναι εδώ, σαφέστατα. Βλέπετε να γίνονται ενέργειες για να. Καταρχήν, πού ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν και εγώ ήταν το μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης? Σας ευχαριστούμε, κύριε Χρυσοστομίδη. Θέλω λοιπόν να πω ότι το σύμμαχό σου τον δοκιμάζεις και τον κρίνεις, γιατί θα μιλήσει και ο κύριος Κολυβάς συνέχεια. Τον κρίνεις στη δύσκολη ώρα. Του δώσετε το λόγο. Το δίνω, ναι, γιατί είπε κάτι πριν. Να έχετε μια καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και εμείς επιστρέφουμε.